Στα χθεσινό μας ρεπορτάζ παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις της Προέδρου του Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, της κυρίας Ασάφογλου, και στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τον επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης Σπάρτακος, Κωνσταντίνο Καραΐσκο, να σχολιάσουμε τις δηλώσεις της κυρίας Ασάφογλου. Καλησπέρα, κύριε Καραΐσκο. Καλησπέρα, κύριε Κινέζο. Πώς είδατε τις δηλώσεις της Προέδρου του Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας? Αναμενόμενες, θα έλεγα, καθότι το κόμμα το συγκεκριμένο ξέρουμε που κινείται. Ξέρουμε ποιοι είναι οι μέντορες από πίσω, ξέρουμε ποιο ρόλο καλείται να παίξει η κυρία Σάφογλου, οπότε νομίζω ότι κανένας δεν εξεπλάγει. Και ήταν το αναμενόμενο, τουλάχιστον στο επίπεδο των τοπικών παραγόντων. Εκείνο που ίσως δεν ήταν αναμενόμενο ήταν το μήνυμα από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, και όντως τα χιλιοϋπομένα περί τουρκισμού και τουρκικής μειονότητας είναι συχνό φαινόμενο στις δηλώσεις της κυρίας Ασάφογλου. Ωστόσο, δεν είδαμε και ουσιαστικά καμία επίσημη απάντηση από το ελληνικό κράτος για τον χαιρετισμό του Τούρκου ΥΠΕΞ. Πράγματι, το ελληνικό κράτος είναι κάτι που το αναζητούμε σε πολλές περιπτώσεις και στην παρούσα σίγουρα, όπως το λέτε, καθότι δεν είναι και τόσο συνηθισμένο ένας ξένος υπουργός εξωτερικών να χαιρετίζει μια εκδήλωση στο ελληνικό έδαφος και ειδικά σε μια τέτοια συγκυρία που βλέπουμε σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και βλέπουμε και με πόσο θράσος μιλούν κάποιοι για τον τουρκισμό, τους δηλώνουν Τούρκοι τη στιγμή που η χώρα μας είναι ουσιαστικά αντίπαλη με την Τουρκία, όπως φαίνεται πεντακάθαρα στη θάλασσα της Σιτίας, αλλά και όχι μόνο. Από την άλλη μεριά βέβαια το θράσος αυτό το εμπνέει η ελληνική ανυπαρξία, γιατί είδαμε το πρωτοσέλιδο της Εστίας όπου αναφέρεται και η επιστολή των τεσσάρων Μητροπολιτών της Θράκης προς την κυβέρνηση, στην οποία λένε με έναν τρόπο που δεν είναι γνωστός ακριβώς γιατί είναι απόρριτη η επιστολή, αλλά διέρευσε ότι δεν θα δεχτεί η τοπική κοινωνία το να εκλέγονται οι μουφτίδες, πράγμα που φέρεται ότι είναι πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής προς την κυβέρνηση. Αν είμαστε σε αυτό το σημείο, δηλαδή η υπονόμευση της ελληνικής κυριαρχίας να ξεκινάει από τις ελληνικές πρωτοβουλίες, τότε λογικό είναι και από την άλλη πλευρά να βλέπουμε αυτή την κατάσταση με την αποθράσινση και με τις δηλώσεις που ακούσαμε μέσα από το ρεπορτάζ σας. Ναι, πώς είδατε όλη αυτή την εκδήλωση? Θεωρήσατε ότι ήταν μια ευκαιρία λόγω και της συναυλίας να συγκεντρωθεί περισσότερος κόσμος, οπότε να γίνει και μια προπαγάνδα εντός εισαγωγικών? Ναι, πάντα γίνεται έτσι. Υπάρχει ένα happening, ας πούμε, που είναι κυρίως κοινωνικό και το οποίο έχει έναν χορηγό που είναι εμφανέστατα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με την ταμπέλα του ΝΤΕΠ. Αυτό συμβαίνει και όχι μόνο στις εκδηλώσεις του ΝΤΕΠ και σε άλλες περιπτώσεις όπου εμφανίζεται ο ψευδομουφτής σε μια εκδήλωση στην οποία άλλο καλείται να κάνει ο κόσμος και άλλο τελικά συμβαίνει. Δεν μας εκπλήσει, πιστεύω, η προσέλευση του κόσμου, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εξάλλου και στις εκλογές ένα μεγάλο ποσοστό της μειονοτικής ψήφου θα το κερδίσει, είναι φανερό. Αλλά είπαμε ότι αυτό είναι γιατί οφείλεται, αυτό συμβαίνει επειδή η δική μας είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Όλα αυτά δεν διαταράσσουν όμως και το κλίμα ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους, μιας και υπάρχει μια ειρηνική συνύπαρξη, όλοι είμαστε φίλοι μεταξύ μας, υπάρχουν καλές συνθήκες, δεν ισχύουν πράγματα του παρελθόντος, οπότε να διαταράσσεται όλο αυτό το κλίμα. Ναι, σωστά. Εξάλλου το ΝΤΕΠ μπορεί να γιορτάζει τα 30 χρόνια όπως λέει, αλλά σε αυτά τα 30 χρόνια τα 29,5 περίπου ήταν ανύπαρκτο. Το ΝΤΕΠ πού βρίσκεται? Βρίσκεται σε μια-δυο ανακοινώσεις που θα βγάλει το χρόνο και στη μια συμμετοχή στις ευρωεκλογές που είχαμε την τελευταία δεκαετία. Δεν θυμάμαι αν είχε άλλη παρουσία τα τελευταία 10 χρόνια. Οπότε ουσιαστικά είναι μια ταμπέλα την οποία χρησιμοποιεί το Υπουργείο Εξωτερικών κατά βούληση. Δεν είναι ότι έχει το συγκεκριμένο κόμμα μια συγκεκριμένη απήχηση. Υπάρχει η παρέμβαση της Τουρκίας στην περιοχή, άλλοτε με την μία επιγραφή και άλλοτε με την άλλη. Όσον αφορά τώρα τις εκλογές και το αν θα συνεχίσει να υπάρχει το ΝΤΕΠ και να συμμετέχει, αυτό συνδέεται πρωτίστως με τον εκλογικό νόμο στην Ελλάδα και τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραΐσκο. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.